Ναι, πλέον έχουν ανέβει σχεδόν το σύνολο, μικρές λεπτομέρειες, να το πω πιο σωστά, διορθώσεις λαθών πρέπει να γίνουν από κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου. Μπορούν να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων, μπορούν να προσθέσουν φορολογικά γραφεία. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι έχουν υποβληθεί μόλις 2.900.000 φορολογικές δηλώσεις. Σε μια αντίστοιχη με περσινή ημερομηνία που είχαν υποβληθεί 4.900.000 φορολογικές δηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε... Φταίει το γεγονός ότι περιμένανε να πρώτα φορολογούμενοι λογιστές, φοροτεχνικοί, να ανέβει το σύνολο των δικαιολογητικών που χρειαζόταν. Κοιτάξτε, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί και σας είχα πει ότι το σύστημα ναι, μεν άνοιξε τέλος του 5ου, 26-5ου, αν θυμάμαι καλά, 27-5ου, καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, χωρίς να είναι έτοιμο να δεχτεί το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων, και αυτό γιατί έλειπαν ακόμα στοιχεία που ανέβαζαν οι φορείς, κυρίως οι φορείς του δημοσίου. Τώρα πλέον είναι έτοιμο και είναι έτοιμο το τελευταίο ουσιαστικά δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, και με τις υπουργικές αποφάσεις που ξεκαθαρίζουν και πώς θα χειριστούν τόσο οι φορολογούμενοι πολίτες, όσο οι απλοί φορολογούμενοι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικοί είτε είναι με μεγαλύτερο μέγεθος, τις διάφορες επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, επιστρεπτές προκαταβολές που έλαβαν στο έτος 2020 ως μέτρα στήριξης. Ουσιαστικά δηλαδή θέλω να πω ότι υποβάλλουμε δηλώσεις με ασφάλεια τις τελευταίες 15 ημέρες. Και γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ πίσω. Από την άλλη, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμένει στη θέση του ότι η προθεσμία των καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι 27 Οκτώβου. Ανέφικτο είναι, θα το δούνε, όσο πιο γρήγορα το δούνε τόσο καλύτερο για όλους και για εμάς και για τους φορολογούμενους και κυρίως για τις πλατφόρμες του Υπουργείου. Ούτως ώστε να μεταφέρουν την ημερομηνία αυτή στο τέλος Σεπτεμβρίου, θεωρώ εγώ ότι θα έπρεπε να έχει πάει ήδη η ημερομηνία αυτή για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε με τις ανθρώπινες συνθήκες τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών. Ναι. Χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο στο οποίο θα πρέπει να δείξουν μια παραπάνω προσοχή τόσο εσείς από τη δική σας την πλευρά όσο και εμείς από τη δική μας την πλευρά? Κοιτάξτε, αυτό που πλέον, επειδή οι πλατφόρμες, θα σας αναλέω, έχουν ανεβάσει όλοι οι φορείς του δημοσίου τα δικαιολογητικά, να επιβεβαιώσουν σε κάθε περίπτωση φορολογούμενοι ότι τα χρήματα που εμφανίζονται στους κωδικούς της δήλωσης φόρου εισοδήματος, ότι έχουν λάβει, τα έχουν λάβει και είναι ορθά αποτυπωμένα. Προβλήματα που έχουμε εντοπίσει εμείς φοροτεχνικοί, ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι κυρίως τον κωδικό 735 που αφορά αγορές ακινήτων ή ανεγέρσεις οικοδομών, που εκεί είναι προσυμπληρωμένο ένα ποσό από την ΑΔΕ, το οποίο όμως δεν βλέπει ούτε ο λογιστής ούτε ο φορολογούμενος, και συνήθως στο 99% των περιπτώσεων δεν συμφωνεί με την αξία του συμβολέου, την αξία που βάζουμε κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα να φεύγουν πάρα πολλές δηλώσεις για έλεγχο στη ΔΟΗ. Να προσέξουν επίσης οι φορολογούμενοι την ορθή αποτύπωση στον κωδικό 781 μη υποχρεωτικών ποσών για εισόδημα, και να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Μη υποχρεωτική είναι η δήλωση του επιδόματος γέννηση τέκνη, που το ερυβόητο διχίλια, θα θυμάστε πέρυσι 1.000 ευρώ μόλις γεννιέται το παιδί και άλλα 1.000 στο τρίμηνο. Το ποσό αυτό, οι 2.000 ευθές, δεν αναγράφονται πάνω, πρέπει να το αναζητήσει φορολογούμενος από το site του Μητρώου Πολιτών για να τα αναγράψει. Δεν έχει την υποχρέωση όμως, του καλύπτει τεχμήρια, δεν φορολογείται, δεν επιβαρύνει εισφορά αλληλεγγύης. Είτε φέτος θα το χρειαστεί, είτε στα επόμενα χρόνια το ποσό αυτό θα χρειαστεί. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 και έχουν λάβει επιχορήγηση του ποσού του στεγαστικού του δανείου μέσα στο 2020, και αυτό γιατί οι τράπεζες κατεβάζουν συνήθως το σύνολο της δόσης που έχουν εισπράξει στο φορολογούμενο, και πρέπει ο φορολογούμενος να βρει από το γέφυρα ποια χρήματα έχει επιδοτηθεί, να τα γράψει στο σωστό κωδικό, ούτως ώστε να μην έχει τεκμήρια για ποσά που δεν έχει καταβάλει. Μάλιστα. Αυτά είναι εμπολής, ας πούμε. Υπάρχει επίσης και ένα πολύ μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα με τα εργόσημα όσων ιδιαίτερα τα πλήρωσαν στο ταχυδρομείο, που δεν εμφανίζονται πάνω και δεν μπορούν οι φορολογούμενοι αυτοί να υποβάλουν δηλώσεις, ή αν υποβάλλουν, η δήλωση εκαθαρίζεται από τη ΔΟΗ
σε ένα σύστημα που δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν έχουν τη δυνατότητα υπάλληλοι. Άρα περιμένουν, θέλετε να πείτε, κύριε Χριστοφοράκη. Περιμένουν, πρέπει να. Αυτή η κατηγορία θα συνιστούσα να περιμένουν λίγο ακόμα, για να μήπως τυχόν ανέβουν επίσημα από τον ΟΓΑ τα στοιχεία, τον ΕΦΚΑ τα στοιχεία αυτά, ούτως ώστε να αποφύγουν τα λεπτομέρειες της προσέλευσης στη ΔΟΗ.